Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Σας ευχαριστούμε που προτιμάτε την εκπομπή μας και ακούτε και ευχόμεθα ό,τι λέμε να μας φωτίζει ο Θεός να λέμε το σωστό πάντοτε για οικοδομή έστω και μιας ψυχής ανθρώπινης, γιατί και μια ψυχή ανθρώπινη, όπως ξέρετε, έχει αξία μεγαλύτερη από το σύμπαν, όπως λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Στενάχωρες συζητήσεις μερικές φορές γίνονται με ανθρώπους οι οποίοι και δεν εμβαθύνουν και δεν διαβάζουν ούτε την Παλαιά ούτε την Καινή Διαθήκη, αλλά επιμένουν σε ορισμένα πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι τους εμπιστεύονται ή κάποια βιβλία διαβάζουν, εχθρικά προς την Ορθοδοξία συνήθως, τα οποία τους βεβαιώνουν κατά τρόπο απόλυτο και δίχως αποδείξεις ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ξεκομμένο πράγμα από την Καινή Διαθήκη, δεν έχει καμία σχέση η μία Διαθήκη με την άλλη. Αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι συκοφάντηση του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας, η οποία μέσω του Αγίου Πνεύματος και των Αγίων Πατέρων, αλλά και του ιδίου του Ιησού Χριστού και των μαθητών του, εδέχθη την Παλαιά Διαθήκη, εδέχθη τον Μωυσή, λέγοντας φανερά και σαφώς και πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπως τη λύση που είπε ο Κύριος, δεν ήρθα για να καταλύσω τον νόμο και τον Μωυσή, αλλά ή να πληρώσω αυτόν. Εννοεί ότι θέλει να συμπληρώσει η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Χριστού, τον Λόγο του Μωυσέως και των άλλων προφητών, και μάλιστα πολύ βάσιμα και πολύ διακριτικά υποστηρίζουν ότι είναι η εκπλήρωση του νόμου και η εκπλήρωση, η πραγματοποίηση των προφητιών, ο Λόγος αυτός του Χριστού. Και ασφαλώς η όλη πορεία του Χριστού μας μέσα στην Καινή Διαθήκη δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι ο Χριστός ήρθε να συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη και να τη δώσει ολοκληρωμένη. Πληρώσε θα πει να την ολοκληρώσω, να την εκπληρώσω, να τη συμπληρώσω, να καλύψω όλα τα κενά που υπάρχουν δηλαδή. Αυτό θα πει πληρώσε. Όταν έχουμε ένα δοχείο και χωράει ακόμα, λέμε να το γεμίσουμε, να το απογεμίσουμε. Αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει ο Χριστός, να συμπληρώσει για να είναι τέλεια, τέλειος ο νόμος του Θεού και ο νόμος του Μωυσή, αλλά συμπληρωματικά και ο νόμος που έδωσε ο Χριστός. Διότι λέει, ο Μωυσής σας είπε να δίνετε διαζύγιο. Εγώ σας λέω όμως μόνο για λόγους μοιχείας να δίνετε το διαζύγιο. Ο Μωυσής σας είπε, ου μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέω και να δεις μια γυναίκα ακόμα ή με τρόπο πονηρό μέσα στα βάθη της καρδιάς σου έχεις κάνει μοιχεία. Βλέπουμε συμπληρώματα δηλαδή και εκπληρώσεις των προφητείων. Όταν οι προφήτες γράφουν κάτι, η Καινή Διαθήκη έρχεται να πει ότι εδώ εκπληρώθηκε, πραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία. Και για τον λόγο του ασφαλές θα το αποδείξουμε αυτό στη συνέχεια, μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Καινή Διαθήκη, να δούμε πώς εισχωρεί η μία μέσα στην άλλη, πόσα κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης μπαίνουν μέσα στην Καινή Διαθήκη ως εγκυρότητες. Έτσι θα δούμε λοιπόν τις ρίσεις στην Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό γιατί πολλοί λένε ότι άλλο πνεύμα και άλλος Θεός είναι στην Παλαιά Διαθήκη και άλλο στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχουν τη σοφία να καταλάβουν ότι είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά είναι διαφορετικές οι εποχές. Είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι, γι' αυτό ο Θεός μιλάει με τρόπο πιο σκληρό, θα λέγαμε, στην Παλαιά Διαθήκη από ό,τι στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Χριστός ήρθε και είπε ότι δεν θα ρίξετε φωτιά σε εκείνους ανθρώπους να τους κάψετε. Διότι αυτό έγινε τότε με τον Ηλία, αλλά τώρα είναι άλλη εποχή. Εδώ είναι, λέει, μεγαλύτερα πράγματα από τον Ηλία και από τον Μωυσή. Έτσι έχει πει. Τα επιχειρήματά τους είναι ότι οι Εβραίοι τα κατάφεραν να περάσουν, λέει, την Παλαιά Διαθήκη μέσα στις δικές μας υποθέσεις, στη δική μας πίστη. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Διότι και οι Εβραίοι κράτησαν βέβαια την Παλαιά Διαθήκη και από αυτούς έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, μάλλον την έχουμε από τη μετάφραση που έκαναν οι Εβδομήκοντα, αλλά άλλες ερμηνείες δίνουν οι Εβραίοι και άλλες δίνουν οι Ορθόδοξοι. Οι Εβραίοι δεν παραδέχτηκαν τον Χριστό και περιμένουν ακόμα Μεσσία. Εμείς όμως ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για το Μεσσία που θα έρθει, η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι ήρθε ο Μεσσίας και η Αποκάλυψη μας λέει ότι θα ξανάρθει ο Χριστός. Ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, έτσι. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε τώρα και ας αρχίσουμε να απορρίπτουμε τα επιχειρήματα αυτών οι οποίοι λένε ότι δεν έχει καμία σχέση μια Διαθήκη με την άλλη, λέγοντάς τους πως δεν έχει σχέση αφού αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα αν πάρετε την Καινή Διαθήκη με τα συντόμου ερμηνείας του καθηγητού, του φωστήρα καθηγητού πραγματικά, Παναγιώτη Τρεμπέλα, έτσι, ο οποίος είναι ο πιο αναγνωρισμένος θα έλεγα, μαζί με τον Κολιτσάρα, οι πιο αναγνωρισμένοι που δούλεψαν πάνω στη μετάφραση, στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Διότι η ερμηνεία είναι ένα πράγμα το οποίο συμπληρώνει κάτι για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Πάντως για να μην γίνεται παρεξήγηση και οι δύο εκθέτουν το αρχαίο κείμενο από τη μία μεριά και το νέο κείμενο από την άλλη. Ας πάρετε λοιπόν αυτή στα χέρια σας την Καινή Διαθήκη με τα συντόμου ερμηνεία του Παναγιώτη Τρεμπέλα και εκεί θα δείτε ότι είναι σημειωμένα με μαύρα γράμματα, με πιο σκούρα γράμματα. Δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα. Αυτά είναι τα σκούρα γράμματα εδώ. Σε αυτό το σημείο. Και σε άλλες σελίδες θα τα δούμε. Και εδώ τα βλέπουμε. Τα σκούρα γράμματα αυτά. Εκεί που έχω το δάχτυλο μου. Έτσι. Εκεί ακριβώς. Έχει με σκούρα γράμματα Τρεμπέλας. Τι. Τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που μπαίνουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και στη σελίδα του Τρεμπέλα, κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, κεφάλαιο 1, στην 6η σελίδα, και στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 23 βλέπουμε μία ρίση της Παλαιάς Διαθήκης που λέει «Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμηνευόμενο, ο Θεός με θυμό». Τι λέει ο Τρεμπέλας? «Ιδού η Παρθένος που δεν γνώρισε άντρα θα συλλάβει και θα γεννήσει ιών και όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκό που μεταφράζεται ελληνικά «Ο Θεός είναι μαζί μας». Στον προηγούμενο στίχο ο Τρεμπέλας αναφέρει το εξής, ότι όλο το θαύμα αυτό της υπερφυσικής συλλήψεως του Παρθένου έγινε για να λάβει πλήρη πραγματοποίηση και παλήθευση. Πραγματοποίηση και παλήθευση είναι η Καινή Διαθήκη της Παλαιάς, το βλέπετε. Αυτό που ελέγχθη από τον Κύριο διαμέσου του προφήτη Ισαΐου, ο οποίος είπε πολλούς αιώνες πρωτύτερα, «Ιδού η Παρθένος» κλπ. Ο Ισαΐας λοιπόν, που δεν τον αναφέρει το αρχαίο κείμενο, αλλά ο Τρεμπέλας ξέρει ότι είναι το Ισαΐ και πάει και το βρίσκει αυτό το εδάφιο του Ισαΐα και βλέπει ότι είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισαΐας λοιπόν λέει «Ιδού η Παρθένος, εργαστρή έξι και τέξετε» κλπ. Βλέπουμε λοιπόν τον Ισαΐα που είναι της Παλαιάς Διαθήκης, ένας άνθρωπος προφήτης, προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, να εισέρχεται μέσα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ματθαίον δηλαδή να παραθέτει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη μέσα. Και ένα μόνο κομμάτι. 16 κομμάτια βρήκα εγώ. Συγγνώμη, 19 κομμάτια βρήκα εγώ μόνο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κάνοντας μια μικρή εργασία πάνω σε αυτό, βρήκα ότι υπάρχουν 19 ολόκληρα κομμάτια, με μαύρα θα έχει ο Τρεμπέλας εδώ, τα οποία εμφανίζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και δεν πάβει να είναι τι, ο Ισαΐας, οι προφητείες, ο Μαλαχίας ο προφήτης, ο Ισαΐας ως επιτοπλίστων, θα το δούμε αυτό, ο Μιχαίας, ο Ιερεμίας, ο Δαβίδ κλπ. Όλοι αυτοί οι προφήτες είναι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι έζησαν χρόνια, αιώνες πριν από τον Χριστό και τον προφήτευσαν, έτσι. Στη σελίδα 7 του Τρεμπέλα, στο κεφάλαιο 2, τώρα βλέπουμε, που αρχίζει με την προσκύνηση των μάγων, να λέει «Και εσύ Βιθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμός είναι Ιούδα. Εξού γαρεξελεύσετε ηγούμενος, ως της ποιμανή λαού των Ισραήλ». Μεταφράζεται το Τρεμπέλας. «Και εσύ Βιθλεέμ που περιλαμβάνεσαι στο χώρο της φυλής του Ιούδα», στη χώρα της φυλής του Ιούδα, «μόνο ότι φαίνεσαι χωρίο μικρό, δεν είσαι όμως καθόλου πλέον ασήμαντη από τις πρωτεύουσες πόλεις
του που ηγεμονεύουν στη χώρα της φυλής του Ιούδα. Δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι σε σένα θα βγει άρχοντας, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό του Ισραήλ. Το αρχαίο βλέπεις ότι μας λέει ηγούμενος. Αυτό θα πει άρχοντας. Αυτός που ηγείται, ένας ηγέντης δηλαδή. Η πόλη είναι μικρή, η Βηθλεέμ, αλλά γίνεται μεγάλη μέσα στην φαντασία και στην ψυχή του προφήτη, του Μιχαία, γιατί από εκεί θα βγει ο Χριστός. Και της λέει, σαν να την παρηγορεί, δεν είσαι μικρή πόλη εσύ, γιατί από σένα θα βγει εκείνος ο μεγάλος, ο ηγούμενος που θα ποιμάνει όλο το λαό των Ισραήλ. Και όχι μόνο το λαό του Ισραήλ, θα ποιμάνει όλο τον κόσμο βέβαια, όπως ξέρουμε. Ας προχωρήσουμε πιο κάτω. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Αυτό δεν το έχω συμπεριλάβει, πολύ μικρό. Ο προένας προφήτης λέει ότι θα έρθει ο Υιός μου εξ Αιγύπτου. Γιατί? Διότι ο Χριστός εξορίστη, όπως ξέρουμε, από μικρός, μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του, τον νομιζόμενο πατέρα του, τον Ιωσήφ, και τη μητέρα του, τη Μαριάμ, την Παναγία μας, πήγανε στην Αίγυπτο. Και εξ Αιγύπτου λοιπόν εκάλεσε, με όραμα, με όνειρο που είδε, ο Ιωσήφ εκάλεσε την οικογένεια του Χριστού πίσω στον τόπο της γεννήσεώς του. Και η φωνή Εραμαϊκού στη θρύνωση και κλαθμός και ο δερμός πολλής. Ραχήλ κλαίωσε τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθεί ότι ουκ εσύν. Αυτό είναι πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου, το παραθύριο τραμπέλαζε με μαύρα γράμματα και είναι η φωνή Εραμαϊκού στη. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη που λέει «Φωνή σπαρακτική ακούστηκε στο χωρίο της φυλής Βενιαμίν Ραμά, είναι η Βηθλεέμ αυτή η Ραμά, και κλάμα και ο δερμός πολλής. Η σύζυγος του Ιακώβ Ραχήλ, που ήταν εκεί θαμένη για τον απογόνο της μητέρων, τι έκανε? Έκλαψε, κλαίει για τα τέκνα της και δεν μπορεί να βρει τρόπο να παρηγορηθεί, διότι τα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πια. Είναι η σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη, όπως ξέρουμε, η σφαγή των νηπίων από τον ίδιο τον Ηρώδη. Λοιπόν, βλέπετε κι εσείς τώρα εδώ, σιγά σιγά μαζί, τι γίνεται. Πώς η Παλαιά Διαθήκη μπαίνει μέσα στην Καινή Διαθήκη και την ολοκληρώνει και πώς ο Χριστός, δεχόμενος αυτά τα κομμάτια, αφού τα γράφει ο Ματθαίος βέβαια, συνεχίζει να μας λέει για τον Ιωάννη τον πρόδρομο ότι είναι προφητευμένος από τον Ισαΐα και αυτός, ο οποίος θα μιλήσει για τον Μεσσία, είναι πρόδρομος του Μεσσίου. Ούτως γαρεστεί ο ρηθής υπό Ισαΐου του προφήτου. Εδώ τώρα το γράφει το αρχαίο κείμενο τη λέξη Ισαΐα. Δεν την επιπροσθέτει ο Δρεμπέλας, αλλά το αρχαίο κείμενο. Είπαμε, αριστερά τη σελίδα είναι το αρχαίο κείμενο και δεξιά είναι το νέο κείμενο. Αυτός λοιπόν είναι, ο Ιωάννης λέει ο Ματθαίος, αυτός είναι εκείνος που ο Ισαΐας ο προφήτης είπε «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, μια φωνή θα βοεί στην έρημο. Ετοιμάσαι την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε το αστρίβος αυτού». Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης έχει προφητευτεί από τον Ισαΐα σαν φωνή βοώντος μέσα στην έρημο. Μια φωνή που έρχεται και από την έρημο και εκεί πέρα πήγαιναν οι άνθρωποι και βαπτιζόντουσαν και ακούγανε τα προφητικά λόγια για το Μεσσία από τον Ιωάννη τον πρόδρομο του βαπτιστή. Και πάμε στη σελίδα 13, εκεί που πειράζει ο Σατανάς τον Χριστό με τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός είναι τον Άρτον και του λέει «Ούκε πάρτο ζήσετε άνθρωπος, αλλά παντή ρήματι πορευωμένου του στόματος του Θεού». Ξέρετε, ο Σατανάς εδώ τώρα μιλάει για μια ρίση της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο μας, πληροφορεί ο Τρεμπέλας αυτό το πράγμα. Συμπληρώνει δηλαδή ο Τρεμπέλας λίγα λόγια για να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν, αν ψάξουμε, δεν γράφει σε ποιο σημείο βέβαια, γιατί είναι πολύ σύντομη η ερμηνεία, δεν τον επέρει να γράφει πολλά πράγματα στη δεξιά μεριά της σελίδος, αλλά λίγα πληροφοριακά. Και καλά κάνει για να εμπλουτίζεται έτσι το αρχαίο κείμενο, το οποίο υπάρχει αυτούσιο. Δεν μπορεί να πει ότι μας κοροϊδεύεις κύριε Τρεμπέλα με αυτά που λες. Ορίστε κύριε, σας λέει, υπάρχει και το αρχαίο κείμενο, κοιτάξτε εσείς που ξέρετε, να δείτε αν σας κοροϊδεύω, να δείτε δεν κάνω τίποτα, απλώς προσθέτω μια λέξη για να διευκρινίσω. Λοιπόν, λέει ότι είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο ο Τρεμπέλας. Ουκ επάρτο ζήσετε. Δεν ζει μόνο με ψωμί ο άνθρωπος, είπε ο Χριστός στον Σατανά, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος Θεού. Όταν θα πει ο Θεός και χωρίς τροφή ακόμα, ζει ο άνθρωπος, συμπληρώνει ο Τρεμπέλας. Φύγαμε από τα μαύρα γράμματα της σελίδας 13, από το αρχαίο κείμενο, και πάμε παρακάτω πάλι στη σελίδα 13, όπου πάλι ο Σατανάς παίρνει από τους ψαλμούς αυτή τη φορά για να πειράξει τον Χριστό
παίρνει από τους ψαλμούς ένα κομμάτι, ξέροντας ο Χριστός ότι είναι προφήτης, έτσι. Αλλά μην υποπτευόμενος βέβαια ότι μπορεί να είναι Υιός Θεού και Θεός, αλλά μην γνωρίζοντας επακριβώς, τον ψάχνει τώρα εδώ. Και τι του λέει? Ρίξε τον εαυτό σου κάτω, του λέει, γιατί ήταν σε ένα ψηλό βουνό μαζί με τον Σατανά, ο Χριστός. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω, διότι είναι γραμμένο στους ψαλμούς πως ο Θεός, διαβάζω τον Τρεμπέλα, τη μετάφραση, συγγνώμη την ερμηνεία, μετάφραση είναι λέξη προς λέξη, εδώ έχουμε ερμηνευτικά σχόλια, έτσι, μικρά. Και λέει σε αυτόν, αν είσαι Υιός Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, για να δεχτεί φανερά σε όλους η αγάπη και η προστασία του Θεού σε σένα, του Πατρός σου. Έχει γραφτεί στους ψαλμούς ότι ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και αυτοί θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην χτυπήσει σε λίθο το πόδι σου και να μην συμβεί παρά μικρή βλάβη. Το πονηρό πνεύμα τώρα προσπαθεί να κάνει το εξής, να διαγνώσει αν πραγματικά ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Γι' αυτό του λέει: αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Αλλά δεν το έκανε ο Χριστός αυτό, αλίμονο αν έκανε αυτό το πράγμα να του δώσει διαπιστευτήρια του Σατανά να τον πολεμήσει. Αλλά ήθελε να μείνει στην αφάνεια μέχρι να έρθει η στιγμή της σταυρώσεως. Και του είπε ο Ιησούς, ούκ εκπειράσεις Κύριον το Θεό σου. Και αυτό είναι γραμμένο με μαύρα γράμματα που σημαίνει ότι ο Ματθαίος το περιλαμβάνει από την Παλαιά Διαθήκη μέσα στα γραφόμενά του που είναι Καινή Διαθήκη. Το Ματθαίον είναι Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, ούκ εκπειράσεις Κύριον το Θεό σου, του είπε, του απάντησε. Δεν θα δοκιμάσεις, δεν θα εκτέσεις εκείνο τον εαυτό σου για να δοκιμάσεις και να βεβαιωθείς εκ των πραγμάτων αν Κύριος ο Θεός σου σε προστατεύσει. Αυτό το απαντήσει ο Χριστός, ότι δεν μπορείς να δοκιμάσεις ο Θεός να σε προστατεύσει. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα? Θα λέω εγώ είμαι Άγιος, να πέσω από την πολυκατοικία κάτω, να δω αν Θεός θα με πιάσει, θα στείλει αγγέλους να με πιάσουν. Όχι, δεν θα με πιάσουν, θα με αφήσει να σκοτωθώ γιατί είμαι ηλίθιος και κάνω αυτό το πράγμα. Πάω να πειράξω το Θεό. Έτσι, νομίζοντας ότι είμαι Άγιος. Πολλοί την πάθησαν διάφοροι ψευτοάγιοι, οι άνθρωποι παραπλανημένοι, έπεσαν και γκρεμίστηκαν πολλές φορές. Στην ιστορία των 2000 χρόνων αυτών, έπεσαν από ύψος για να δουν να τους πιάσει ο Θεός. Δηλαδή, μπαίνει ο Σατανάς μέσα σε κάποιους ασκητές, να το πούμε έτσι, σε κάποιους ασκητές, τους οποίους τι τους λέει? Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, εφόσον είσαστε Άγιοι άνθρωποι του Θεού, λέει το πνεύμα, το πονηρό μέσα στο μυαλό τους, στο λογισμό τους, δεν θα πάθετε τίποτα και από τον κρεμό να πέσετε, δεν παθαίνετε απολύτως τίποτα. Ο Θεός θα τους προστατεύσει. Και μερικοί από αυτούς δοκίμασαν και έπεσαν. Μερικοί βέβαια την τελευταία στιγμή ξύπνησαν από την πλάνη τους και κατάλαβαν ότι ήταν παγίδα του εχθρού και δεν έπεσαν. Και πιο κάτω, ακόμα στη σελίδα 13, έχουμε 1, 2, 3 της Παλαιάς Διαθήκης εμβόλυμα, να το πούμε έτσι, κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης που μπαίνουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Διότι πάντα κρατάμε εμείς την Καινή Διαθήκη, έτσι, και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Στο τέταρτο κεφάλι λοιπόν που διαβάζουμε, εκεί στους πειρασμούς. Όταν του είπε ο Χριστός θα τον προσκυνήσει, του είπε ο Σατανάς προσκύνησέ με, του λέει ο Ιησούς, είπα για πίσω μου Σατανά, γέγραπτε γάρ, διότι είναι γραμμένο. Αυτό το κομμάτι είναι με μαύρα γράμματα και λέει, Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Δεν σε προσκυνώ, αν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσω εγώ εσένα, ναι, του λέει ο Ιησούς του Σατανά, διότι μόνο τον Θεό προσκυνώ, δεν είσαι Θεός. Εσύ λοιπόν, είπα για πίσω μου, φύγε δηλαδή από μπροστά μου. Και πάμε στη σελίδα 14 που παρατίθεται άλλο χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, το 7ο κατά σειρά από αυτά που σας διαβάζω. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 14η σελίδα, κεφάλαιο 4. Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλε αυτής. Τι λέει εδώ, η χώρα της φυλής Ζαβουλών και η χώρα της φυλής Νεφθαλήμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης και πέραν του Ιορδάνη, προς ανατολάς του, η Γαλιλαία, στην οποία κατοικούν πολλοί εθνικοί, γι' αυτό λέγεται Γαλιλαία, μικρή Γαλιλαία των Εθνών αυτή, ο λαός ο οποίος βρισκόταν κρατημένος και ακίνητος σε πνευματικό σκοτάδι, μας εξηγεί ο Τρεμπέλας, αυτό που σας διάβασα πριν στα αρχαία, και στην ειδωλατρική του πλάνη, με την ασέβεια που είχε, είδε φως πνευματικό μέγα, δηλαδή τι, το Χριστό. Αυτό είναι το μεγάλο φως. Η προφητεία αυτή είναι πάλι του Ισαΐα, που γράφει για τον Χριστό, ο οποίος θα εμφανιστεί και θα φωτίσει κυριολεκτικά τη Ζαβουλών, την Εφθαλμή και τη θάλασσα, δηλαδή τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί έτσι, όχι τη θάλασσα και τα βουνά. Θα φωτίσει τους ανθρώπους που είναι εκεί και κάθονται στη σκιά.
εκεί που σκιάζει πυκνότατο σκότος αμαρτίας και θανάτου. Εκεί έλαμψε το φως σε αυτούς. Ο Χριστός είναι φως. Και όταν πήγε λοιπόν σε αυτές τις χώρες και μίλησε και έκανε τα θαύματα, ήταν σαν να πέρασε το φως και να τους φώτισε εκεί πέρα. Και συνεχίζουμε στο Καταμαθαίον Ευαγγέλιο, στον Τρεμπέλα, και πάμε στη σελίδα 19, στο κεφάλαιο 5 τώρα, όπου και εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Θα το βρείτε, είπαμε, γιατί είναι με μαύρα γράμματα. Όσοι έχουν αυτό το βιβλίο, ας το ανοίξουν, όσοι δεν έχουν, ας το πάρουν, να το δουν, έτσι. Είναι του Τρεμπέλα το Ευαγγέλιο. Ηρέθη δε, υπόθηκε δε, να δούμε και σε ποια περίπτωση, ως αναπολύσει την γυναίκα αυτού, δώσει αυτή αποστάσεων. Και λέει ο Τρεμπέλας, ελέχθη ακόμη, εκείνος που θα χωρίσει και θα διώξει τη γυναίκα του, ας τη δώσει έγγραφο διαζυγίου. Αυτό είναι από το Μωυσή αυτό. Ο Μωυσής είχε κάνει αυτό το νόμο, έτσι, και το ομιχεύσου σου, πορνεύσου σου, κλέψει και λοιπά, είναι του Μωυσή, δέκα εντολές είναι του Μωυσή. Ο Θεός τη δίνει στο Μωυσή. Είμαστε στη σελίδα 19, όπου ένα άλλο κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης εισέρχεται στην Καινή Διαθήκη και επιβεβαιώνει την αλήθεια του, δηλαδή αυτό θα πει είσοδος εδώ. Είναι περίπτωση του διαζυγίου που σας είπε και ο Χριστός ότι μόνο σε περίπτωση πορνείας έχει το δικαίωμα να απολύσει τη γυναίκα σου και να της δώσει διαζύγιο. Αποστάσιο το έλεγε τότε ο Μωυσής, αποστάσιο. Ακούσατε δε ερέθη, ο Χριστός πάλι μιλάει, ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ακούσατε ότι έχει υποθεί στους αρχαίους, στην Παλαιά Διαθήκη, ούκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο της όρκου σου. Δεν θα θέτεις τον όρκο σου, αλλά ως χρέον ιερών φίλης να ξοφλήσεις τον Κύριο και να τηρήσεις εν όρκους υποσχέσεις και μαρτυρίες σου. Αυτό που λέμε σήμερα εμείς τάμα, έτσι, το τάμα σου πρέπει να το τηρήσεις, λέει εδώ ο Χριστός, ότι εάν πρόκειται να μιλήσεις στο Θεό και να πεις εγώ θα κάνω εκείνο εάν γίνει αυτό και τάξεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να το τηρήσεις. Αυτό λέει ο Χριστός. Και είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτό, γιατί έλεγαν οι αρχαίοι. Όταν ο Χριστός μιλάει για αρχαίους, εννοεί τον Μωυσή, τον Ισαΐα, τον Δαβίδ κλπ. Όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούσατε ότι ηρέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό και αυτό του Μωυσή είναι, το οφθαλμός αντί οφθαλμού. Εκεί στηρίζονται σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, και λένε τι φοβερός που ήταν ο Θεός, έλεγε όταν σου βγάλουν το μάτι να βγάλεις και εσύ το μάτι του αλλού. Τι φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Και σας λέω το εξής εγώ. Λόγω του ότι υπήρχε αυτός ο νόμος, κανένας δεν πήγε να βγάλει το μάτι του άλλου. Διότι ήξερε θα του βγάλει το δικό του. Στη σημερινή εποχή που δεν υπάρχει τιμωρία και το ου κλέψεις δεν έχει βρει την αντίστοιχη νοοτροπία στους ανθρώπους, βλέπουμε ότι γίνονται πολλές κλοπές και από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ας μην αναφέρουμε τώρα ειδικά. Το ξέρουμε όλοι. Διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα. Αν υπήρχε τιμωρία μεγάλη, όπως υπάρχει στους μουσουλμάνους. Μουσουλμάνους σε κάποιες χώρες, δεν ξέρω πού, αν τον πιάσουν να κλέβει κάποιον, του κόβουν το χέρι. Δεν πάνε και 18 χρονών παιδί. Και γι' αυτό, με αυτό, έχει γίνει συστολή μεγάλη. Οι κλέφτες σκέπτονται αν θα πάνε να κλέψουν, διότι ξέρουν ότι θα έχουν αυτές τις τιμωρίες. Το ίδιο και με τους προαγωγούς των ναρκωτικών. Αυτούς οι οποίοι πουλούν τα ναρκωτικά και σκοτώνουν τον κόσμο. Και υπάρχει μια σχετική ατιμωρησία. Λίγα χρόνια στη φυλακή και πληρώνουν μερικοί και βγαίνουν κιόλας. Ατιμωρησία. Όταν λοιπόν λέει ότι οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, το είχε κάνει ο Μωυσής αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο Θεός του είχε πει να το κάνει, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα πώς είναι. Ο Θεός του είχε πει να το κάνει γιατί, διότι τότε ήταν πιο άγριος ο κόσμος και διαπληκτιζόντουσαν πολύ εύκολα οι άνθρωποι και μπορούσε ένας να βγάλει το μάτι του αλουνού. Και έτσι έβγαλε, όποιος σπάσει το δόντι του αλουνού θα του σπάσουμε το δόντι, όποιος βγάλει το μάτι του αλουνού, του βγάλουμε το μάτι. Το έκανε ο Θεός οικονομικά και φιλάνθρωπα. Δεν είναι ο αυστηρός νόμος κακός, διότι προφυλάσσει ο Λυκούργος δεν έκανε αυστηρούς νόμους στην ανθρωπότητα, στην αρχαιότητα, γιατί τους έκανε. Και οι Σπαρτιάδες ήταν σπαθοί, οι πιο νομοταγείς. Όταν πήγε
όταν πήγε ο Πλάτων, νομίζω, ή κάποιος άλλος από τους μεγάλους φιλοσόφους στη Σπάρτη, για γινόντουσαν εκεί αγώνες και είχε προσκληθεί και πήγε. Όταν πέρασε, λέει, από την κερκίδα των Σπαρτιατών, επειδή ήταν κάπως ηλικιωμένος, ασπρομάλης τότε, όχι ένα και δύο του πρόσφεραν τη θέση, όλοι οι Σπαρτιάτες, λέει, πεταχτήκαν όλοι όρθιοι και του παραχωρήσαν τη θέση τους. Και λέει ότι οι Σπαρτιάτες είναι οι πιο καλοί, οι πιο σεβαστοί που σέβονται τους γέροντες Έλληνες, είπε τότε ο Πλάτων. Ας πούμε ότι είναι ο Πλάτων, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι. Αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει το περιστατικό. Και τώρα λέει, άλλο σημείο, μικρό βέβαια, αγαπήσεις τον πλησίον σου. Πού είναι αυτό? Στο Μωυσή είναι και αυτό. Δεν τον καταλύει ο Χριστός εδώ πέρα. Όταν λέει αγαπήσεις τον πλησίον σου, λέει βεβαίως πρέπει να αγαπάς τον πλησίον τον εαυτό σου, όπως το λέει ο Μωυσής. Το επικυρώνω, βάζω και εγώ τη σφραγίδα μου, άρα βάζει τη σφραγίδα του πάνω στην Παλαιά Διαθήκη και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και προχωράμε. Και βρισκόμαστε πάλι στο Ματθαίο. Εδώ δεν υπάρχουν μαύρα γράμματα στις σελίδες που περνάω. Δεν είναι κατάμεστο, θα λέγαμε, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία, πολλά. 19 ολόκληρα κομμάτια αφιερώνει ο Ματθαίος στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Θα δούμε τώρα εδώ τι περιέχεται την Παλαιά Διαθήκη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Και αυτό είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει στον προφήτη Οσιέ, μας πληροφορεί ο ύμνηστος Παναγιώτης Τραμπέλας, από τους μεγαλύτερους θεολόγους. Λοιπόν, αναγνωρισμένος δηλαδή, μέγας θεολόγος από την κοινότητα, από τις κοινότητες των θεολόγων και από τα πατριαρχία. Αν δείτε στην αρχή του βιβλίου του, έχει σφραγίδες από 10 πατριαρχία εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι σφραγίδες από πατριαρχία που ενέκριναν να διαδοθεί στο χριστιανικό πλήρωμα εδώ, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Πατριαρχείο Ιερά Σύνοδος πάλι, δεύτερο ελογημότα τον καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα. Δεν είναι πράγμα, αποσπάσματα Ιερά Σύνοδο. Δεν είναι τυχαίος ο Τρεμπέλας, Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος. Όλοι αυτοί δίνουν έγκριση ότι το βιβλίο του είναι καλό να διδάσκεται στα πανεπιστήμια και στα γυμνάσια και να το έχουμε και στο σπίτι μας. Πατριαρχείο Αντιοχίας Τρεμπέλας. Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Από όλα αυτά έχει πάει εγκρίσει ο Τρεμπέλας για το βιβλίο. Τα παραθέτει Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Μέχρι και στην Κύπρο το εγκρίνανε και το έχουν το βιβλίο αυτό. Είναι από τα πιο έγκριτα βιβλία, η πιο καλή έγκριτη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης σε ελαφρώς, σε μια γλώσσα η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας. Δεν είναι η τέλεια καθομιλουμένη, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά και νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που έχει βγάλει μερικές τάξεις και έκανε και λίγο αρχαία που να μην καταλαβαίνει τις εξηγήσεις του Τρεμπέλα. Αφού εξεδιώχθη το δαιμόνιο, λέει. Τι άλλο, εξεδιώχθη, δεν ξέρουμε τι θα πει. Ο κοφός εθαύμασαν τα πλήθη και του λαού. Ουδέποτε εφάνισαν τέτοια θαύματα στο έθνος του Ισραήλ. Όλες οι λέξεις γνωστές. Ούτε οι προφήτες και οι λοιποί άνδρες θαυματούργουν εν μέσω αυτού. Λοιπόν, κάποιος μου είπε, και είναι πολύ πιθανό, ότι το 75% των λέξεων του αρχαίου κειμένου είναι και λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς. Λοιπόν, αυτό πιθανό να είναι πολύ αληθινό, διότι εάν κοιτάξουμε και το διαβάσουμε πολλές φορές το αρχαίο κείμενο, θα δούμε ότι πολλές από αυτές τις λέξεις τις ξέρουμε. Ας πούμε, λέει τώρα εδώ, παραδείγματος χάρη, και περίγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας και δίδασκε. Διδάσκονται τις στεναγωγίες αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού κλπ. Περίγεν. Ας πούμε ότι αυτή τη λέξη δεν την ξέρουμε. Παρακάτω λέει, περίγεν ο Ιησούς τας κόμμας, τας πόλης πάσας και τας κόμμας. Ξέρουμε τι θα πει πάσας, έτσι το ξέρει, πας, άνθρωπος. Λοιπόν, τι θα έκανε αφού λέει περίγε τις πόλης και τις κόμμας? Το περίγε θα του δώσει να καταλάβει, αφού βλέπει από τα συμφραζόμενα, ότι γύριζε εκεί, περίγε, περί τις πόλεις αυτές. Το λέει η λέξη, έτσι. Άρα λοιπόν και η άγνωστη λέξη με τα συμφραζόμενα γίνεται κατανοητή. Πόλης και κόμμας. Ας υποθέσουμε δεν ξέρει τη λέξη κόμμας με ωμέγα, αλλά ξέρει μόνο το κόμμα με όμικρο. Δηλαδή τα κόμματα που έχουμε στη Βουλή.
της πάσας και τα σκόμας. Θα πει, μα κάτι σχέση πρέπει να έχει και με πόλη με αυτό. Είναι μικρό πόλη η Κόμη. Η Κόμη είναι ένα μεγάλο χωριό, ας το πούμε έτσι. Έτσι. Δεν λέμε Κωμόπολης. Εμείς που μιλάμε, λέμε μια Κωμόπολη που είναι εκεί πέρα. Να το λοιπόν, Κόμη και πόλης, το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Εν τε συναγωγές αυτών, συναγωγές ξέρουμε τι είναι, εκεί που συναθίζονται οι άνθρωποι. Δείτε πόσο απλό είναι. Και κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Πάλι από τα συφραζόμενα, αν δεν ξέρουμε τη λέξη εκλελημένη, που ο Τρεμπέλας την λέει εδώ πέρα αποκαμωμένη πνευματικά ή παραμελημένη, εκλελημένος, θα πει παραμελημένος, έτσι, ερημένη ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ρηγμένη, ερημένη, είναι η αρχαία λέξη, είναι ρηγμένη. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι μέσα σε 30 λέξεις που διαβάσαμε, μόνο δύο μας δυσκολέψανε λίγο, πιθανόν να δυσκολέψουν κάποιους οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι στο να διαβάζουν αρχαίο κείμενο. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, «Μεν θερισμός πολύς, δε εργάται ολίγη». Υπάρχει άγνωστη λέξη εδώ, καμία. «Δεήθητε ούν του Κυρίου, του θερισμού όπως εκβάλλει εγράτες στο θερισμόν αυτού». Έστω ότι δεν ξέρουμε τη λέξη εκβάλλω. Να στείλει εδώ πέρα, θα πει ο Τρεμπέλας, να βγάλει, να αποστείλει. Δεν θα το καταλάβουμε από τα συφραζόμενα. Δεηθείτε, δεν ξέρουμε τι είναι. Δεηθείτε, που λέει. Εμείς αντί για δεηθείτε, λέμε δεηθείτε. Δηλαδή προσευχηθείτε, παρακαλέστε. Λοιπόν, το ουν, τον Κύριο, του Κυρίου, δεηθείτε ουν του Κυρίου, παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού, θερισμός ξέρουμε όλοι τι είναι, όπως εκβάλλει εργάτες στο θερισμόν αυτού. Εκβάλλει εργάτες, πώς θα το πάρουμε αυτό. Να στείλει, να βγάλει, να δημιουργήσει, να αποστείλει. Να αποστείλει εργάτες για το θερισμό. Εννοεί μεταφορικά εργάτες του Ευαγγελίου. Βλέπετε λοιπόν πόσο απλά είναι τα πράγματα και πόσο εμείς τα περιπλέκουμε. Και προχωράμε για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης στις επόμενες σελίδες του Καταμαθαίνω Ευαγγελίου, γιατί μόνο αυτό μπορέσουμε να κάνουμε, δεν μας παίρνει χρόνο να κάνουμε και τα άλλα. Αλλά μόνο από εκεί θα πάρετε μια εικόνα του πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης, η οποία διαπλέκεται με την Παλαιά Διαθήκη και την επισφραγίζει, την βεβαιώνει και τη συμπληρώνει ο Χριστός με τον νέο λόγο, με την Καινή Διαθήκη. Αυτό θα πει Καινή Διαθήκη, θα πει όπως αφήνει η Διαθήκη κάποιος όταν πεθαίνει και θέλει τις τελευταίες του επιθυμίες να τις εγγράψει εκεί και βάζει τη σφραγίδα του για την υπογραφή του, αυτό κάνει και ο Χριστός. Αυτή τη Διαθήκη σας αφήνω, αυτές τις παραγγελίες δηλαδή σας αφήνω. Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό σου εμπροστές σου. Τι είναι αυτό? Ο Μαλαχίας ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη λέει, εδώ, ιδού εγώ, να που εγώ στέλνω, μιλάει ο Θεός μέσω του προφήτη, να που εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου, αμέσως πρωτύτερα από σένα, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμο σου, θα μιλήσει δηλαδή για σένα, ναι, για να κάνει τις ψυχές των ανθρώπων να σε δεχτούν, ως κατασκευάσει την οδό αυτού εμπροστές σου. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν προφήτη από την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος μιλάει για τον Μεσσία. Και τι λέει? Ότι θα στείλει ο Θεός έναν άγγελό του. Τι θα πει άγγελος? Υπό την ευρία έννοια θα πει αυτός που φέρει μια αγγελία. Βέβαια, εμείς τον ξέρουμε άγγελο με φτερά, έτσι. Αλλά είναι αυτός που φέρνει τις αγγελίες. Και μάλιστα οι αρχαίοι, στον αγγελιοφόρο Θεό, είχαν τον Ερμή. Γι' αυτό του είχαν φτερά στις πλάτες. Κάποια μικρά φτερά του Ερμή. Και τον είχαν για αγγελιοφόρο. Εδώ όμως, που μιλάμε για αληθινή ιστορία του Θεού και δεν μιλάμε για ένα είδος μυθολογίας θεϊκής, αλλά πραγματικά γεγονότα, ο Μιχαίας, Μαλαχίας, ο προφήτης Μαλαχίας, λέει ότι αποστέλει ο Θεός έναν άγγελο, έναν άνθρωπο δηλαδή εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ετοιμάσει τον δρόμο του Χριστού. Είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Αυτό ήταν στη σελίδα 47-46 του Ματθαίου, στο κεφάλαιο για το Α. Πάμε τώρα στη σελίδα 51 του Τρεμπέλα, το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο,
και στο κεφάλαιο το ΙΒ που σημαίνει 12ο. Ι είναι το 10, Β είναι το 2. Ιδού ο πες μου, ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου, ον ευδόκης είναι η ψυχή μου. Θύσω το πνεύμα μου από αυτόν και κρίνει τις έθνεση απαγγελή. Δεν το διαβάζω όλο, είναι πολλά και λέει για καλάμι που θα συντριβεί και λιχνάρι που δεν θα καπνίσει. Να δούμε ποιο είναι ο προφήτη όμως είναι. Ο τραπέζας μας δεν μας λέει τον προφήτη, μας τον λέει, ναι, λέει, προφήτη του Ισαΐου, ο οποίος είπε, ιδού ο απεσταλμένος με τον οποίο εξέλεξα, ο αγαπητός μου και μοναδικός μου, μονάκριβος, στον οποίο ευαρεστείται η ψυχή μου. Θα βάλω το πνεύμα μου, λέει, επάνω του και θα αναγγείλει στα έθνη των τέλειων νόμων. Μιλάει για τον Μεσσία Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού και Θεό. Και τον προαναγγέλει Παλαιά Διαθήκη με το στόμα του Ισαΐα. Πού είναι εκείνοι που λένε δεν χρειάζεται Παλαιά Διαθήκη? Δεν τα ακούνε αυτά? Τόσο ανεγκέφαλοι είναι, τους κάνουν πλήση κεφάλου οι άλλοι. Δεν βλέπουν τα πράγματα εδώ μέσα πώς είναι. Και πάμε στη σελίδα Αγίωτα Γάμα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 13ο κεφάλαιο, που πάλι έχουμε τον Ισαΐα να λέει «Ακοή ακούσατε και ου συνείτε, και βλέπετε, βλέπετες και ου είδετε». Και λέει ο τραμπέλας, «Θα ακούσετε με τα αυτιά του σώματός σας το κήρυγμα της αληθείας και δεν θα το καταλάβετε, και θα δείτε με τα μάτια σας». Μάτια του σώματός σας μάλιστα λέει. «Αλλά δεν θα δουν συγχρόνως οι ψυχές, δεν θα δει ο εγκέφαλός σας, δηλαδή δεν θα δει το μέσα εσωτερικό, η αντίληψή σας δεν θα πάρει χαμπάρι τι γίνεται εκεί με τον Χριστό». Και το γράφει αυτό, επειδή παχύνθηκαν οι καρδιές σας κλπ, το γράφει ο Ισαΐας και το αναφέρει ο Ματθαίος, σαν ντοκουμέντο για τον Χριστό. Όταν έκανε θαύματα ο Χριστός, οι Φαρισαίοι είχαν κλειστά τα αυτιά και τα μάτια τους. Όταν ο άνθρωπος πεισμώσει και κλείσει τα αυτιά του και τα μάτια του, ό,τι και να του πεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό. Γίνεται σαν ένα πράγμα ερμητικά κλειστό που ό,τι θέλεις να του λες, δεν σε ακούει με τίποτα. Ό,τι επιχείρημα και να δώσει λογικό, το απορρίπτει πριν το ακούσει. Πολύ κακή συνήθεια αυτό. Δεν προχωράει έτσι ο άνθρωπος. Για σκεφτείτε να μην ακούμε τους δασκάλους καθόλου, να κλείνουμε τα αυτιά μας, δεν μάθουμε ποτέ τίποτα. Και πάμε στη σελίδα 59 του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο, στο Ι' Γ' κεφάλαιο, όπου λέει «Ανοίξω εν παραβολές στο στόμα μου, ρεύξω με και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Μιλάει ο ίδιος ο Χριστός και λέει «Τα αυτά πάντα ελάλησε ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης και χωρίς παραβολή ουδέν ελάλη αυτής, ή να πληρωθεί το ρηθέντια του προφήτη λόγοντος». Και εδώ μας λέει τον προφήτη ο τρεμπέλας, για να πληρωθεί εκείνο που ελέγχεται εκ του προφήτου. Δεν μας αναφέρει τον προφήτη, δεν τον αναφέρει πάντα βέβαια, έτσι, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, η προφητεία αυτή. Και λέει ο Χριστός, θα ανοίξω το στόμα μου με παράβολες και θα πω αλήθειες που είναι κρυμμένες από τότε που άρχισε να χτίζεται ο κόσμος. Αυτό θα πει καταβολή κόσμου, από τότε που έγιναν οι ρίζες του κόσμου, οι βάσεις του κόσμου, οι καταβολές του κόσμου. Θέλετε κι άλλο παράδειγμα? Πώς η Παλαιά Διαθήκη εμπλουτίζει την Καινή Διαθήκη, για εκείνους που λένε ότι το ένα πράγμα είναι διαφορετικό από το άλλο, ορίστε. Πάμε στο κεφάλαιο ΙΕ, στο 15ο κεφάλαιο του Τρεμπέλα, ο οποίος μας λέει «Ο Θεός είναι τίλατο λέγον, πού, στην Παλαιά Διαθήκη, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και ο καταλεγόν «Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, θανάτου τελευτάτο». Τότε είχαν αυστηρή νομοθεσία, και όποιος προσέβαλε τον πατέρα του ή τη μητέρα του, φανερά και έξω, και τον κατέδιδαν, τον λιθοβολούσαν. Θανατώνεται δηλαδή εκείνος ο αρνησίπατρης και ο βρίζων τους γονείς του. Είναι στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Έρχεται η στιγμή που ο Κύριος τους λέει για την παράβαση των εντολών. Και γι' αυτό αναφέρει αυτό, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και λέει στους, στη συνέχεια, για να καταλάβουν πως είναι εδώ, μιλάει στους Φαρισαίους και τους λέει, εσείς λέγετε, αν πει ο πατέρας και η μητέρα σας, θέλω βοήθεια από σένα παιδί μου, κάποιο δώρο, κάτι που χρειάζεται, δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα, το οποίο είναι επιβεβλημένο και αυτό, τι κάνανε οι Φαρισαίοι, αλλάζανε την νομοθεσία του Μωυσή, οι σύγχρονοι Φαρισαίοι στην εποχή του Χριστού και λέγανε, αν αυτό που ζητάνε οι γονείς, ο γιος το κάνει δώρο στο Θεό, δεν το παίρνουν οι γονείς. Αλλάζανε δηλαδή. Και έτσι λέει, υποκριτές,
Καλά προφήτευσε ο Ισαΐας για σας. Και πάλι υπάρχει προφητεία του Ισαΐα που λέει: Εγγίζει με ο λαός ούτως εν το στόματι αυτών και εν τη χείλα με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρα απέχει απ' εμού. Δηλαδή, ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τα χείλια του, λέει δηλαδή αερολογίες, προσευχές κλπ. Αλλά η καρδιά του είναι μακριά από μένα. Το λέει ο Ισαΐας για τους Ισραηλίτες, οι οποίοι είναι απειθείς στο Θεό και μόνο μπλα μπλα ξέρουν να λένε, όπως και εμείς κάνουμε σήμερα πολλές φορές. Λέμε μπλα 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 μπλα, αλλά δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Παναγία μας, σώσε μας, ναι, αλλά κατόπιν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, δεν πάμε στην Εκκλησία, δεν κάνουμε προσευχή, δεν κάνουμε ελεημοσύνη, δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο, πλην όμως λέμε στην Παναγία να μας σώσει και στον Κύριο. Δεν θα σε σώσει λοιπόν, εφόσον δεν είσαι και εσύ εντάξει απέναντι τις εντολές του Χριστού. Πώς θα γίνει. Και μας έχει σώσει εκατομμύρια φορές, παρόλο που είμαστε και επίορκοι των εντολών. Αλλά κάποτε θα σταματήσει αυτό το παιχνίδι που παίζουμε στο Θεό εμείς, γιατί θα έρθει η ώρα της αλήθειας. Και συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι, λίγο κουραστικό σήμερα το θέμα, αλλά εμπεριέχει τις αποδείξεις αυτές που πρέπει να έχουμε. Βρισκόμαστε κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο και βρήκαμε πάλι στη σελίδα 97, στο κεφάλαιο ΚΒ, 22ο τώρα, το ΙΒ είναι το 12ο, το ΚΒ είναι το 22ο. Λέγοντας διδάσκαλε Μωυσής είπε, αν της αποθάνει μη έχων τέκνα, επιγραβεύσει ο αδελφός του αυτού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα του αδελφού αυτού. Πήγαν οι Φαρισαίοι και πάνε στον Χριστό. Ο Μωυσής μας είπε αυτό και αυτό, ότι αν μια γυναίκα πεθάνει άτεκνη, έτσι, πεθάνει ο άντρας της και μείνει χείρα άτεκνη, πρέπει ο αδελφός του άντρα της να την παντρευτεί για να πάει να κάνει κάποιο παιδί για τον αδελφό του που πέθανε. Αυτά έλεγε το Μωσαϊκός νόμος. Και μετά για να παγιδεύσουν τον Χριστό του λένε ήταν 7 αδέρφια, τα οποία αλληλοδιαδόχως πήρανε τη χείρα του αδελφού τους και πεθάνανε και αυτοί και οι 7. Σε ποιον ανήκει, λέει, στη δευτέρα παρουσία αυτή η χείρα, αφού ήταν 7 αυτοί που την παντρευτήκανε και προσπαθήσαν να κάνουν παιδί μαζί τους. Και τους λέω, Χριστός, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, δεν ξέρετε, ούτε μελετάτε τις Αγίες Γραφές. Διότι εκεί ούτε παντρεύονται με τα θάνατον, στη δευτέρα παρουσία, στην παλιγενεσία, ούτε παντρεύονται ούτε παντρεύουν τα παιδιά τους, αλλά είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όπως οι άγγελοι στον ουρανό είναι. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών, ούτε ανέγνεται ότι το ρηθέν ημέν υπό το Θεού λέγοντας «Εγώ είμαι Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ». Αυτό που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Το είπε στο Μωυσή ο Θεός, όταν είπε ο Μωυσής «Ποιος είσαι Κύριε, πώς να σε αναγνωρίσω και να ξέρω ότι εσύ είσαι ο Θεός μου πραγματικός». Και του είπε «Εγώ ο Μωυσής είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Και από τότε το ανέφερε ο Μωυσής και έχει μείνει στην Παλαιά Διαθήκη και το αναφέρει και ο Χριστός στην Καινή. Θέλετε και άλλες αποδείξεις. Αγαπήσε το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου και τον πλησίον σου όλο σε αυτόν. Τον ρώτησε ένας Φαρισαίος, δάσκαλε, που εσύ κάνεις ωραία πράγματα και σε παραδεχόμαστε και σε πιστεύουμε κλπ. Για πες μας, λέει, ποιες είναι η μεγαλύτερη εντολή. Και του λέει ο Χριστός, δεν ξέρεις τη μεγαλύτερη εντολή, εσύ που κάνεις το δάσκαλο. Εσύ να μου πεις, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Και του είπε τότε ο Φαρισαίος, να αγαπήσεις μόλις την καρδιά το Θεό με την ψυχή σου, τη διάνοιά σου και να αγαπήσεις και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μάλλον ο Ιησούς του είπε σε αυτή την περίπτωση ότι θα σου πω ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή. Η πρώτη μεγάλη εντολή είναι να αγαπήσεις το Θεό και μετά τον συνάνθρωπό σου. Η δεύτερη εντολή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών στηρίζεται. Ενώ δεν ήταν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς λέγον. Τι ιδέα έχετε περί του Μεσσίου? Αυτοί δεν μπορούσαν να το απαντήσουν. Του είπανε ότι εμείς ξέρουμε ότι είναι ο απόγονος του Δαβίδ και τότε τους είπε ο Χριστός. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα τον αποκαλεί Κύριο? Πόσον Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλεί λέγον. Κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη πάλι, στη σελίδα 99. Μιλάει ο Χριστός και λέει τον ψαλμό του Δαβίδ, τον οποίον τον επικυρώνει ότι είναι αληθινός και λέει «Είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε δεξιόν μου ως θώ, εάν θώ, τους εχθρούς υποπόδιτων ποδών σου». Που σημαίνει
είπεν ο Κύριος ο Θεός τον Κύριό μου Χριστό. Λέγει ο Δαβίδ τώρα. Αναφέρει δύο Κυρίους. Και εκεί επάνω τώρα τους φέρνει σε δίλημα ο Χριστός και τους λέει. Αν ο Δαβίδ αποκαλεί Κύριο ένα γιο του, όπως είπατε εσείς ότι είναι απόγονος του Δαβίδ αυτός ο γιος του, πώς είναι δυνατόν να είναι Κύριός του ένας απόγονός του, ένας δηλαδή εγγονός του Δαβίδ να είναι Κύριός του. Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι γιος του Δαβίδ, αλλά γιος του Θεού και ως τιούτος είναι Κύριος του Δαβίδ. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς ιός αυτού εστί. Άμα δηλαδή ο προφήτης Δαβίδ λέει, είπε ο Κύριός μου στον Κύριό μου, γιατί έχει δύο Κυρίους, και λέτε εσείς ότι ο πρώτος είναι ο Θεός, που είναι ο Κυρίαρχος, αυτός που γέννησε τον Δαβίδ, αυτός που έκανε γέννηση όλους τους ανθρώπους. Αλλά ο δεύτερος Κύριος που εδώ αναφέρεται από τον Δαβίδ, που είναι από το Άγιο Πνεύμα η προφητεία, μιλάει και για κάποιον άλλο Κύριο. Ποιος είναι αυτός ο άλλος Κύριος? Θέλει να τους δείξει ότι είναι ο ίδιος, ότι είναι ο Μεσσίας. Άρα λοιπόν πρέπει να τον υπολογίζουν όχι σαν γιο του Θεού, του Δαβίδ μόνο, αλλά και υιόν του Θεού. Γιατί έχει το Κύριος και Κύριος με κεφαλαίο σημαίνει Θεός. Έχει δύο Κυρίους λοιπόν εδώ. Τους θέτει το δίλημα για να τους δώσει να καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο δεύτερος Κύριος. Και αλλού, λέει ο Σωτηρόπουλος, έγκριτος θεολόγος, πολύ μεγάλος σπουδαίος θεολόγος, αυτή η προφητεία περιέχει λέει τρεις Κυρίους. Εγώ δεν το κατάλαβα πώς περιέχει τρεις Κυρίους. Ίσως είναι λίγο παρακάτω το συμπλήρωμα αυτής της προφητείας που μιλάει και για το Άγιο Πνεύμα. Κύριος ο Πατέρας, Κύριος ο Υιός, Κύριον το Άγιο Πνεύμα. Κύριος και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς ξέρουμε Κύριον Ζωοποιών, έτσι, το Κύριον και το Ζωοποιών Άγιον Πνεύμα, έχουμε ακούσει. Αλλά λέγεται και Κύριος διότι είναι ο Παράκλητος. Κύριος ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει όμως να τελειώσουμε αγαπητοί φίλοι γιατί παρήλθε η ώρα. Αυτά για εκείνους οι οποίοι λένε παραμύθια. Σας αποδεικνύουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Χριστός δέχτηκε την Παλαιά Διαθήκη και αφού δέχτηκε την Παλαιά Διαθήκη και την επικύρωσε σαν αληθινή, δεν μπορεί να αυτήν να λέει να την ψεύτη. Ας δούμε άλλη μία και να τελειώσουμε. Και έλαβαν τα 300 αργύρια την τιμή του τετιμημένου, ον ετιμήσατο από ιών Ισραήλ, και έδωκεν αυτά εις τον αγρόν κεραμαίος, καθά συνέταξε εμι Κύριος. Αυτή είναι η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος την είπε? Ο Ιερεμίας. Για ποιον την είπε? Για τον Ιούδα και τον Χριστό. Είδατε. Είδατε τι γίνεται. Και ο Χριστός λέει, για να μην ψάχνουμε πάλι στο Ευαγγέλιο, τα έχω γραμμένα και εδώ, όταν δείτε το βδέρυγμα της ερημόσεως που είναι, έχει αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ, τι κάνει? Έρχεται τώρα στον προφήτη Δανιήλ για να συμπληρώσει κάτι. Δηλαδή τι? Να πει για τον Αντίχριστο. Που ο μεν πρώτος Αντίχριστος την εποχή του Χριστού ήταν ο Τίτο, δηλαδή ο εκείνος ο οποίος μπήκε μέσα και κατέστρεψε το ναό του Σολομόντος. Και ο δεύτερος Αντίχριστος, ο μεγάλος Αντίχριστος που μιλάει και ο Δανιήλ για αυτόν, είναι εκείνος ο οποίος θα ξαναχτίσει το ναό και θα μπει μέσα για να τον δεχτούν σαν Θεό οι Ιουδαίοι. Και άλλη μία προφητεία του Ιερεμίου, και έλαβαν τα 300 αργύρια τιμή και τιμημένου, σας την είπα πριν. Και υπάρχει και η προφητεία η εξής που λέει ο Χριστός: Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθανή, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπε. Ξέρετε που βρίσκεται? Στους ψαλμούς του Δαβίδ. Κοιτάξτε το αυτό να το βρείτε, ότι λέει και ο Δαβίδ εκεί: Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπε. Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθανή. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την άλλη φορά που θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, Κύριο.